Πάμε. Και πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Είναι ευχής έργων που δεν παίζει ο Αθανασιάδης και θα παίξει με ένα φορ. Αυτό είναι ευλογία για αυτόν τον φελό τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έπαιζε με τον Ηρακλή πάλι 4-4-2 και θα είχαμε αυτά τα χάλια. Τραυματίζεται λοιπόν ο Κλάους και θα αναγκαστεί να παίξει μόνο με τον Μπερμπάτοφ κορυφή, που μόνο εκεί μπορεί να παίξει ο Μπερμπάτοφ, μόνο, και θα παίξει με χαφ. Και προβλέπω ότι θα έχει και πολύ καλή διαιτησία ο ΠΑΟΚ, διότι υπάρχει ένα γνωμικό το οποίο λέει το εξής. Ο ΠΑΟΚ διαχρονικά, 100 χρόνια, όταν ενοχλεί τον κατεστημένο στην πρωτιά, τον πηδάει κανονικά η διαιτησία. Τον κάνει δηλαδή χαρακτήρι. Πάντα. Από τότε που παρακολουθώ εγώ το ποδόσφαιρο από μωρό παιδί, ο ΠΑΟΚ όταν χτυπούσε πρωτάθλημα, όσες φορές το χτύπησε, τον ενόχλησε η διαιτησία. Ή όσο καιρό το χτυπούσε. Τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Υπάρχει όμως και το άλλο το ρητό που λέει ότι όσες φορές ο ΠΑΟΚ κινδύνευε να φύγει από την Ευρώπη, πάντα του βάζει ένα δάχτυλο από κάτω η εξουσία και τον ανέβαζε απάνω. Τώρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει το δάχτυλο της Τρίπολης και του Πανιωνίου και κινδυνεύει να μείνει έκτος. Δεν το θέλει η εξουσία έκτο τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι ο Θάνος θα σφυρίξει κατά του Ηρακλή. Θα τον βρει τον Ηρακλή με πρόβλημα. Και επίσης μετά τα σφυρίγματα στο Καραϊσκάκι, όπου έχει κάποια ψηλό παράπονα ο ΠΑΟΚ, και με τον πέναλτι που κερδίζει ο Ηρακλής που δεν είναι στο μάτς με τα Γιάννενα, θα ισορροπηθεί η κατάσταση. Το βλέπω 1-0 το σκόρ υπέρ του ΠΑΟΚ με σκόρ τον Μπερμπάντοφ. Bye.